Εντάξει, τώρα τουλάχιστον αν μη τι άλλο, νομίζω ότι κοροϊδευόμαστε. Αν αυτή θεωρείται μια λύση για να λύσει ένα πρόβλημα και να παράσχει πύργους από νοσοκομιακή φροντίδα, νομίζω αν μη τι άλλο, κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας αλλά και τον κόσμο. Οι λύσεις είναι συγκεκριμένες και πρέπει να είναι μόνιμες. Και όχι να λέμε ότι φέτος το καλοκαίρι, άντε θα τη βγάλουμε κουτά στραβά και του χρόνου βλέπουμε τι κάνουμε. Δεν γίνεται αυτό. Πρέπει λοιπόν αυτοί οι οποίοι απασχολούνται στην πύργους από νοσοκομιακή φροντίδα, πρέπει να είναι επαγγελματίες υγείας με την ειδικότητα του διασώστη, πλήρωμα ασθενοφόρου και μόνο. Διότι αυτοί οι άνθρωποι, εμείς δηλαδή, ως διασώστες, δεν είμαστε μεταφορείς. Δεν κάνουμε μία απλή μεταφορά. Δηλαδή, θα βρούμε έναν στο δρόμο και θα τον πάρουμε και θα τον πάμε στο νοσοκομείο για να τον σώσουμε. Αυτό που θα κάνουμε εμείς στον τόπο του ατυχήματος ή αν δεν μιλάμε για τροχαίο ατύχημα ή για κάποιο άλλο ατύχημα, για πνιγμό, θα μιλήσουμε για κάποια παθολογικά περιστατικά στα σπίτια ή οπουδήποτε μπορεί να συμβούν κάποιος ο οποίος είναι στο δρόμο και καταραίει, κάνει ανακοπή. Αυτά όλα λοιπόν τα περιστατικά θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από ανθρώπους οι οποίοι έχουν σπουδάσει πάνω σε αυτό το αντικείμενο 2 χρόνια. Συν την πρακτική τους και γνωρίζουν, είναι οι καθήλυνα αρμόδιοι για να παράσχουν την επίγουσα προνοσοκομιακή φροντίδα, η οποία σημειωτέων είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντική για τη μετέπειτα εξέλιξη της πορείας του ασθενούς. Ένας δηλαδή ασθενής, ο οποίος θα πάμε σε ένα τροχαίο και κάποιοι οι οποίοι δεν γνωρίζουν. Εντολές πήραν. Δηλαδή, ειδικά για τον στρατιώτη, είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν διατάσσεται να μην. Το καταλαβαίνετε, έτσι. Δεν μπορεί να το διατάξει κάποιο να πει: εγώ δεν πάω. Είναι πρόβλημα για αυτόν. Αλλά απ' την άλλη, είναι πρόβλημα για αυτόν να πάει σε κάποιον εκεί που έχει πρόβλημα με ανθρώπινη ζωή και να μην μπορέσει να το βοηθήσει. Και γι' αυτό πρόβλημα είναι. Και μπορεί ενδεχομένως να αποκτήσει και κάποιο ψυχολογικό βάρος να έχει μετά. Να πάει εκεί και να πει: εγώ δεν μπορούσα να το βοηθήσω να το σώσω αυτό και να το χάσουμε αυτόν τον άνθρωπο. Ακριβώς. Άρα, τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, ποιος αναλαμβάνει αυτό το κόστος? Μιλάμε μόνο για πολιτικό κόστος ή και για κόστος απώλειας ανθρώπινων ζώων? Ή να έχουμε κάποιες μόνιμες βλάβες? Γι' αυτό ακριβώς λέμε ότι ο καθένας στο είδος του. Ο στρατιώτης εκπαιδεύεται για να κάνει άλλα πράγματα που δεν μπορώ να τα κάνω εγώ. Ο πυροσβέστης κάνει άλλα πράγματα που δεν μπορώ να τα κάνω εγώ. Και εμείς κάνουμε άλλα πράγματα που δεν μπορώ να τα κάνουν οι προηγούμενοι που ανέφερα. Γι' αυτό έτσι λοιπόν οι λύσεις πρέπει να είναι μόνιμες. Έχουμε εμείς προτάσεις συγκεκριμένες. Δυστυχώς κανένας δεν μας άκουσε, έτσι ώστε να λυθούν τα προβλήματα. Διαχρονικά δεν μας ακούνε. Γιατί αυτό το πρόβλημα, κυρία Τσιμιδάκη, είναι διαχρονικό. Δεν είναι κάτι που εμφανίστηκε το 2023 το καλοκαίρι. Τα τροχαία δεν εμφανίστηκαν φέτος, δεν εμφανίστηκαν πέρσι.